φωνεργά τον πρόεδρο τον κύριο Κυπουλέτσο και όλα εσάς τα, όλους εσάς τα στελέχη φωνεργά για την παρουσία σας εδώ και ασφαλώς και τους συνεργάτες μας, τους διευθυντές των ΔΑΟ. Δηλαδή των διευθύνσεων Γεωργίας κλπ. Ξέρετε, έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχω γίνει δέκτης πολλών εγγράφων από αρκετές περιοχές και με όλες τις περιφέρειες του προβολισμού. Το πρόβλημα, πρώτα απ' όλα, είναι οι ελιές, οι καρπόδες, όπου σε περιοχές παραλιακές ή παιδινές κυρίως είχαμε μία πολύ μεγάλη καταστροφή εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας, η οποία έφτασε στους 42 βαθμούς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κορώνης. Και αυτό πρέπει να το δείτε. Βεβαίως ξέρω ότι η νομοθεσία και η πολιτική για τον εργά είναι ένα γενικότερο ζήτημα, το οποίο δεν συμβαίνεται με υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι τηρούν αυτά που λένε οι νόμοι και οι κανονισμοί. Το ξέρω καλά. Εκτός από τις ελιές που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και διαμαρτυρίες από παντού, υπάρχουν ζητήματα με τα κεράσια. Έχουμε ήδη αναφορές και από την Αργολίδα και από την Αρκαδία ιδιαίτερα, έτσι και έγραφα, όπου μας γράφουν ότι για δεύτερη φορά έχουμε προβλήματα τα οποία συνδέονται με χαλαζόπτωση και με τέτοια καιρικά φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζουμε Ιούνιο μήνα, πρωτοφανή για τα τελευταία χρόνια. Επομένως πρέπει να μας πείτε, βεβαίως τους νόμους στηρίζετε εσείς και τις εγκυκλίους, έχουμε εδώ και τον βουλευτή μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κ. Κυριωτικός είναι αφιταγωνία, γιατρός, νέος βουλευτής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αγωνικά ζητήματα. Λοιπόν, να μας πείτε το τι μπορεί να γίνει με αυτόν τον κόσμο, ο οποίος σχημάζεται, δυσκολεύεται, τα γενικότερα προβλήματα της γεωργίας τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, πού και πώς μπορεί να βοηθήσει ο ΕΛΓΑ στην αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατάστασης. Αυτές οι συναντήσεις πρέπει να γίνονται πιο συχνά για να πρέπει να ενημερωνόμαστε από τους υπουργούς. Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που θα στηρίξει την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε και να δίνουμε λύσεις στον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή υποφέρει μέσω πανδημίας. Αυτά ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Και θα έχετε την οποιαδήποτε στήριξη από εμάς, όπου μπορούμε και όσο μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Δουκάκη, που είναι εδώ. Και ελπίζω να δώσουμε κάποια λύση στον κόσμο.